Η ιστορία η οποία ξεκινάει από τον Όμηρο, το πώς κατασκευάστηκε το πρώτο ξύλινο σκάφος, αυτά είναι κάτι τα οποία θα πρέπει να τα μάθουν οι νεότεροι. Να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η πολιτιστική αξία την οποία έχουμε και ότι πρέπει να τη διασώσουμε. Να φωνάξουμε τον κόσμο στον πόρο, να έρθουν, να δούνε τον πόρο, να δούνε ότι είναι ένα φυσικό λιμάνι το οποίο χρόνια ολόκληρα έχει γεννήσει ναυτικούς, πλοιοκτήτες, ανθρώπους που αγαπήσανε τη θάλασσα. Να έρθει ο κόσμος να δει τα παραδοσιακά σκάφη. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να μονιμοποιήσουμε αυτή τη διοργάνωση. Θεωρώ ότι το λιμάνι του Πόρου είναι φυσικός χώρος για μια τέτοια εκδήλωση και για τέτοια σκάφη. Η ιστορία του νησιού αυτού και της κοινωνίας στα βάθη των τελευταίων δεκαετιών, των δύο τελευταίων αιώνων ειδικά, είναι συνυφασμένη και δεμένη με τη θάλασσα, με το εμπόριο, με την αλία. Ακόμα και σήμερα είναι δεκάδες τα σκαριά τα παραδοσιακά που υπάρχουν στον πόρο και τα αλιευτικά, και έχουν ξεμείνει ευτυχώς και κάποια καταπληκτικά κομμάτια τα οποία θα συμμετέχουν και στην έκθεση και περάματα. Αν είναι 4-5 στην Ελλάδα, τα 2 είναι στον πόρο. Θέλουμε αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός, θέλουμε να μείνει στον πόρο, να βλέπουμε τα παραδοσιακά καΐκια στο λιμάνι μας. Θα προσπαθήσουμε και είναι στόχος μας να έχουμε και ένα απόθεμα παραδοσιακών καϊκιών στο λιμάνι του Πόρου. Να έρθουν μόνιμα, να μείνουν στο λιμάνι μας, να ξεχειμονιάζουν. Να τα βλέπει ο κόσμος, διότι κακά τα ψέματα το τουριστικό προϊόν, είτε είναι του Πόρου είτε είναι όλης της Ελλάδας, οφείλει να έχει μέσα αυτό που λέγεται ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική. Στην Γαλερία Σιτρών θα κάνουμε μια έκθεση με τίτλο «Αιγιοπελαγίτικα καΐκια». Άρα η έκθεσή μας είναι ακριβώς το θέμα του σοου αυτών των παραδοσιακών ελληνικών σκαφών. Θα έχει 50 σπρώμαρες φωτογραφίες του Ρόμπερτ Μακέιμπ, ο οποίος είναι ένας από τους πολύ γνωστούς φωτογράφους, Αμερικανούς φωτογράφους που έχουν φωτογραφίσει την Ελλάδα. Θέλω να εστιάσω στο καΐκι. Είναι η ιστορία του πολιτισμού μας. Όπως και να το κάνουμε. Είναι ο βασικός επικιστικός παράγοντας των νησιών και των παράκτιων περιοχών από την εποχή που δεν υπήρχαν άλλα μέσα, αλλά ούτε καν δρόμοι. Είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια και κάτι το διαφορετικό να πάμε στον πόρο φέτος. Οπότε πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε να αναδείξουμε και τα παραδοσιακά σκάφη, όπως και πέρσι, παρόλο τα προβλήματα που είχαμε. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που θα συμμετέχω σε αυτή την όμορφη εκδήλωση με κάποια έργα μου, τα οποία θα έχουν σχέση με τα παραδοσιακά αυτά σκάφη και μάλιστα κάποια από αυτά που θα συμμετέχουν. Ήταν μαγικό εποχή με κάθε νησί με το δικό του κουλτούρα και μόνο αυτά τα χρόνια καταλαβαίνω τι επιτυχία είχε σε αυτή την εποχή.